αυτή να πω. Ναι, βέβαια. Τι θέλεις να από εκεί πέρα, έχει τέτοιες διαθέσεις. Πιστεύω ότι όλες οι γυναίκες ηλικιωμένες γενικά κρύβουν μια βουλιουκλάκι μέσα τους. Mm. Θέλουν να είναι νέες, να φαίνονται νέες. Η γιαγιά Μίτσινα θα έπαιρνε τη σκούπα να βγει έξω στον δρόμο να καθαρίσει. Α, δεν είσαι καλά. Δεν με τίποτα. Ποτέ. Θα βγάζει τον παππού έξω. Θα βγάζει αυτό, θα φόρεζε, θα το κάνει νύχτα για να μην τη δούνε. Ήταν κοκεταρία ή θα ανέβγαινε έξω για να δει καν τεκνό να περνάει. Ας πούμε το μάτι να γυαλίσει και να πεζίνει. Ήταν ιδιαίτερη, είχε άλλη ιδιοσυγκρασία, ας πούμε, mm-hmm. αυτή. Για πες μας λίγο για αυτό το ρόλο. Δηλαδή, πώς μεταμορφωνώσουν. Αυτό που είπες είναι μεταμόρφωση. Κοίταξε, το κουστούμι με το που φόρεσα για πρώτη φορά το κουστούμι, ναι, με την περούκα κτλ. Οι εκφράσεις, το πρόσωπο, ζωγράφεις, γιατί τώρα κάνεις, ας πούμε, να πεις μια κουβέντα, δεν είναι στο αν δεν λείπει το μακιγιάζ, λείπει mm-hmm. η περούκα, λείπει το. Για κάνα μια προσπάθεια, ίσως έχει γύρω με πλάκα έτσι. Έλα, τον τρέπουμε. Μην με συγχύσεις. Πάμε στον παππού καλύτερα. Πάμε στον παππού, ναι. Εκεί κοντά λοιπόν στη γιαγιά ήταν ένας παππούς που έβαφε το σπίτι του. Το άσπριζε τον τοίχο έξω. Για ποιο λόγο, μας παρακαλώ. Να δούμε ο κύριος τι κάνει. Χαίρετε. Τι κάνετε, είστε καλά? Ωραία. Μια χαρά, ωραία. Τι κάνετε εσύ εδώ? Για το ψάρι μου εδώ πέρα το. Τι γίνεται? Από πού είσαι εσύ? Από το Sky. Το Sky, από το άκου να δεις. Ορίζει. Το φρεσκάρετε λιγάκι έτσι. Το φρεσκάρετε, πάει κάτι γάτες εκεί, είναι το σπίτι δικό μου εδώ. Τι γάτες? Πάνε γάτες, πηγάνε εδώ, χαλάνε τα. Εντάξει, όλα αυτά είναι. Ανεβαίνουν οι γάτες, κάνουν παντιμασίες, λερώνουν τον τοίχο. Το λερώνουν τον τοίχο και το ξαναφτιάχνουν πάλι τον τοίχο εμείς. Επιχείρηση λοιπόν καθαριότητα, καθαριότητα. Συνεχίζεται από τον κύριο. Τον κύριο, ναι. Τον κύριο. Τον κύριο Πασπάτη Ιωάννη. Από τον κύριο Ιωάννη λοιπόν συνεχίζεται η επιχείρηση καθαριότητα. Ασπρίζει εδώ τον τοίχο. Γιατί οι γάτες. Οι γάτες ανεβαίνουν πάλι και το κάνουν το πιο. Το κάνουν. Ποιες γάτες συγκεκριμένα? Οι γάτες και ο δρόμος δεν είναι. Γάτες... Είναι γάτες γειτονιά, κάποιες συγκεκριμένες? Όχι, είναι να πούμε. Είναι κάποια συμμορία δηλαδή? Συμμορία μεγάλη. Mm. Πού συγκεκριμένα? Μας έχουν κάψει και το εδώ πέρα εδώ. Θα σας δείξω και εγώ ένα πράγμα εδώ. Ελάτε. Ελάτε, σας παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, ελάτε μαζί μας να δούμε. Παρακαλώ. Οι γάτες. Μας... Η συμμορία εδώ. Μας έχουν κάψει εδώ πέρα γιατί. Ο παιδί έχει πέντε παιδιά να πούμε και μας το κάψαν εδώ πέρα. Έτυχε ένας κύριος που αυτό περνούσε και τόσβησε. Καλά, οι γάτες έχουν κάνει αυτό το πράγμα? Όχι, γάτες, δεν ξέρω, γάτες. Να πούμε κάτι μυστήριο ανθρώπι, κάτι να πούμε. Που είναι χειρότεροι. Ανώμαλοι του δρόμου. Είναι πολύ χειρότεροι και από τις γάτες που πηδάνε πάνω στο τέτοιο. Χίλιες φορές οι γατούλες που πηδάνε πάνω, δεν κάνουν και τίποτα. Ίσα ίσα σας δίνουν και τη χαρά να καθαρίσετε και τη δημιουργία. Σοφώς. Άρα οι γάτες κάνουν καλό. Κυρίες και κύριοι, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι οι άνθρωποι είναι πολύ. Χειρότερη από τα ζώα. Από τα ζώα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα είναι εντάξει. Και θα πρέπει να πούμε στον κύριο ότι οι γάτες δεν δημιουργούν πάντα προβλήματα. Όπως στη συγκεκριμένη περίοδο που ήταν πάνω στον τοίχο του. Δεν ξέρω αν άκουσες για μια γάτα στην Ιαπωνία που έφερε πίσω κάτι χρήματα. Ναι. 160.000 γεν. Δεν θυμάμαι πόσο ήταν ακριβώς, να σου πω την αλήθεια. Ναι, αλλά θυμάμαι ότι βρήκε και του έφερε, λέει, σε ένα. Να τη δείξουμε και στην κάμερα. Γάτος με χρυσή μύτη. Πήγε και έφερε 160.000 γάτος με χρυσή μύτη. Γεν. Ο Κένζι Φουκάι, ωραίο, από την πόλη Σάτε, βόρεια του Τόκιο, το ξέρεις αυτό έτσι? Ναι, μου αφού έχω περάσει από εκεί. Ναι. Έμεινε έκπληκτος όταν ο Πέρου, ο Σιαμέζος γάτος του, του έφερε στο σπίτι μια πλαστική τσάντα μέσα στην οποία υπήρχαν 160.000 γεν. Και τι έκανε? Δεν ξέρω αν ξέρεις τη συνέχεια. Αυτό θα πήγε στην αστυνομία. Οι Ιαπωνέζοι είναι άλλο σύστημα. Μην το ψάχνεις, εκεί είναι η τιμιότητα στο επακρόνο μου. Αυτό θα το κάνω τον φάνε όμως. Θα τον πλακούσουν το πέντε, το φέρουν στην Ελλάδα. Μετά λέει εδώ πέρα να ξετρυπώσει κάνα φράγκο. Κάνα θησαυρό, ξέρεις. Γάτος ο γάτος. Γάτος ο γάτος. Ξέρεις, υπάρχει αυτή η ιστορία με τους χαμένους θησαυρούς. Με τους κρυμμένους. Ναι, γι' αυτό θα φέρουν γάτος τώρα. Να μην κάνετε τα μηχανήματα σου λέει μπορεί να χαλάσουν. Και όταν τελειώσει η μπαταρία πάνω στο χρυσάφι, ενώ ο γάτος θα το ξετρυπώσει, αρχίζει να σκαμπεί και κάτω να ήρθε το χρυσάφι. Ποιο τραγούδι με γάτο σου έρχεται τώρα στο μέλλον? Ο γάτος του Παπακοσταντίνου. Τι ήταν ένας γάτος. Γάτος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε, δίνονταν γαμπρός. Υπάρχει άλλη μια είδηση με γάτες, κυρίες και κύριοι. Αυτή δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Τρώνε γάτες στην Αργεντινή. Είναι μια είδηση. Από την Πίνα. Λέει, ναι, από την Πίνα. Στην πόλη Ρωσάριο. Τρώνε γάτες. Για να μην το πούμε καθόλου. Άστο αυτό γιατί είναι μακάβριο και. Όχι, δηλαδή είναι κάποια πράγματα που δυστυχώς η Πίνα δεν ορίζει ή κάνει διακρίσεις. Εσύ τρως τώρα τα πάντα? Κανονικότατα, παιδί μου, άσε τώρα τη βλακίδα. Εδώ τρώγαμε στρατό κρέα του 55 τώρα κατεψημένα και δεν θα φάμε τώρα βρώμικες αγελάδες εκεί του αυτού. Σιγά τώρα. Και να τη φάμε, φέτος θα τη φάμε σε 2 χρόνια. Καλά είσαι, το Τσέρνομπιλ το πετάξανε.
εάν κάνουμε αύριο μια υγιεινή διατροφή, θα πεθάνουμε. Κάνουμε μια παρένθεση τέλος πάντων. Άναψε ένα γαριδάκι με φωτιά. Να την αχτεί. Όχι, να δεις πώς καίγεται το γαριδάκι, να δεις τι τρώμε τα παιδιά. Και την κλείνω την παρένθεση. Αυτό κάντε το, πάρτε ένα γαριδάκι μεγάλο, βάλτε το φωτιά με τον αναπτήρα, κάνετε πώς καίγεται. Συνθετικό. Να δεις πετρέλαιο σκέτο, να δεις τι τρώνε τα παιδιά. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Να ανοίξουμε άλλη μια παρένθεση εδώ, να πούμε ότι εδώ έχει ένα κιόσκι. Ναι. Εδώ στο. Φαντάζομαι θα το ξέρετε περισσότερο. Ίσα, ναι. Εδώ στο δάσος που φτιάνει φασολάδα. Έτσι. Καταπληκτικό, μεγάλη με ρέγγα και κρασί. Φοβερή. Να πούμε. Και ελιές. Αυτή είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, εάν κάνουμε που λέμε υγιεινή διατροφή, που καλώς πρέπει να κάνουμε υγιεινή διατροφή, αλλά αν δεν μπαίνουμε τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στα. Πλητριασμένα, πες ό,τι θες από τις τροφές οι οποίες υπάρχουν, θα πάθουμε κάτι. Άρα. Η πολύ καθαρότητα, ας πούμε, βλάπτει αυτή τη στιγμή. Βλάπτη. Πρέπει να ενσωματωθούμε με τα μικρόβια, να γίνουμε ένα, να έρθουμε να δέσουμε να. Μάλιστα. Να δούμε την εξέλιξη της ιστορίας. Τι συνέβη μετά από λίγο. Το βάψιμο. Μετά από μία ώρα περίπου. Παρακαλώ. Συνεχίζεται ακόμη, έτσι. Τώρα περάσετε στον άλλο τοίχο. Ναι, στον άλλο τοίχο και μετά γύρω-γύρω. Ναι, ναι. Μόνο σας την κάνετε αυτή τη δουλειά, έτσι. Μόνοι μας. Όση ώρα καθαρίζετε τον τοίχο, κάποια γάτα εμφανίστηκε. Όχι, όχι καθόλου. Όταν βγαίνετε, εσείς κρύβονται. Όλοι κρύβονται. Τη γάτα που θα πάει και εκεί. Και όταν λείπει η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια. Είναι το γνωστό, μάλιστα. Ποιες γάτες είναι αυτές, έχετε εντοπίσει κάποιες? Όχι. Όταν τις βλέπετε, τις έχετε δει ποτέ, δηλαδή να πηδάνε τον τοίχο? Νάτι, νάτι. Νάτι, νάτι, νάτι. Νάτι γάτα. Νάτι, νάτι. Βλέπετε τη μία γάτα? Η γάτα πάει απάνω τώρα. Πάει απάνω. Αυτή την ξέρετε? Όχι, όχι, δεν καμία γάτα. Ναι. Μας καταστρέφουν όλα τα πράγματα εδώ πέρα. Τι θα θέλατε να τις πείτε εδώ? Τίποτα, δεν θέλω να πω τίποτα, είναι και αυτά ζώα που... Δεν θέλετε να... Όχι, όχι. Τι θα λέγατε να την πάρουμε να ζητήσει συγγνώμη? Είναι τη χρησιμότητα αυτό. Όχι, παρακαλώ τίποτα θέλω. Να της πούμε να ζητήσει μια συγγνώμη. Άμα ζητήσει συγγνώμη, θα τη συγχωρέσετε? Άμα δεν είναι, έχουν βάλει φαγιάκι πέρα, νεράκια, δεν είναι. Δεν τη συγχωρείτε με τίποτα δηλαδή? Όχι, τίποτα, μας καταστρέψει ένα κόρμα. Μόνο αν έρθει μόνο της και ασπρίσει. Ασπρίσει μόνο, καλό γίνεται. Μόνο, πάρα πολύ. Παρακαλώ, να είσαι καλά, για χαρά παιδιά. Ελπίζουμε. Γεια χαρά! Γεια χαρά! Ελπίζουμε να επέλθει κάποτε η ανακοχή και η ειρήνη φυσικά. Και ειρήνη, ειρήνη και αγάπη για όλη την περιοχή. Για όλη την περιοχή εδώ πέρα και επιτέλους οι γάτες εσείς να δώσετε τα χέρια. Να είστε καλά, γεια σας. Η Ελλάδα είναι αδιαπραγμάτευτη. Ισχυρή, σύγχρονη, δημιουργική Ελλάδα. ΠΑΣΟΚ, δύναμη ελπίδας. Το εσωτερικό του νέου Micra Super Drive σαλόνι. Ναι, έχει άνετες πολυθρόνες. Air condition. Χώρους. Αλλά σαλόνι. Ξέρετε πολλά σαλόνια με υδραυλικό τιμόνι. Ηλεκτρικά παράθυρα. Κεντρικό κλείδωμα. Αερόσακο. Immobilizer. Γι' αυτό σας λέω. Με 55 και 75 άλογα. Αυτό δεν είναι σαλόνι. Αυτό είναι living room. Room, room. Νέο Micra Super Drive. Σούπερ αυτοκίνητο σε σούπερ τιμή. Άλλη δύναμη. Nissan. Το Auto Motor Sport γιορτάζει 50 χρόνια επιτυχίες και σας προσφέρει το ωραιότερο δώρο. Νιώστε μοναδικοί με ένα συλλεκτικό Mercedes SLK με 192 άλογα. Σύγκριτη πολυτέλεια και ονειρεμένη οδήγηση. Μια ονειρική προσφορά από αυτό το τεύχος του Auto Motor Sport. Μια νέα προσφορά για όλα τα παιδιά. Ένα πολύχρωμο σχολικό και εξωσχολικό πρόγραμμα με τους αγαπημένους ήρωες της TV εντελώς δωρεάν.
Ακόμη, τώρα, μόνο με ένα έξτρα κουπόνι, μπορείτε να αποκτήσετε τα δύο δίτομα λεξικά σταφυλίδη με άμεση παράδοση. Μία προσφορά από τους λαμπτήρες του Luxell, της Osram. Εγγυημένη οικονομία. Ναι, καλή μου, αλλά πρέπει να το ελέγξουμε. Μα κοίτα. Άσε με υπολογίζω. 80%. Επί αυτό μπορεί να μας εξοικονομήσει μέχρι 21.000 δραχμές. Μα κοίτα, υπάρχει εγγύηση 2 χρόνια και τα λεφτά μας πίσω. Καλά, γιατί δεν μιλάς τόση ώρα. Λάμπες Dulux L. Με 2 χρόνια εγγύηση και οικονομία μέχρι 80%. Από την Osram. Από τη δημιουργία του πλανήτη μας και τον πρώτο άνθρωπο μέχρι τις μέρες μας, χιλιάδες γεγονότα και προσωπικότητες έφτιαξαν μια μεγάλη ιστορία. Την ιστορία της ανθρωπότητας. Τώρα η Καθημερινή της Κυριακής σας προσφέρει σε ένθετα τεύχη ένα ολοκληρωμένο έγκυρο έργο, τόσο σύγχρονα γραμμένο που θα γίνει σίγουρα ο πιο συναρπαστικός τόμος της βιβλιοθήκης σας. Παγκόσμιος Ιστορικός Άτλας. Κάθε Κυριακή στην Καθημερινή, μια μεγάλη ιστορία. Και αυτή την Παρασκευή, TV Taxi. Ο τηλεοπτικός οδηγός που σας προσφέρει πολλά πλούσια δώρα και ένα συλλεκτικό CD με τους Πανταζή και Κούκα. Κάθε Παρασκευή, TV Taxi. Μην το χάσετε. Κλιματιστικά Mitsubishi. Τα διαμάντια του κλιματισμού. Με τη χορηγία των κλιματιστικών Mitsubishi. Πάρτε το μεγαλύτερο όνομα στον κλιματισμό. Mitsubishi. Προσθέστε την υψηλότερη τεχνολογία, τη μεγαλύτερη απόδοση και τη χαμηλή κατανάλωση. Πολλαπλασιάστε τη γνώμη 500.000 ευχαριστημένων Ελλήνων καταναλωτών και αφαιρέστε κάτι από την τιμή. Κλιματιστικά Mitsubishi. Τα διαμάντια του κλιματισμού. Και τώρα, μια σούπερ νεανική προσφορά μόνο στο περιοδικό Τηλέραμα. Απίθανες, φανταστικές, επώνυμες φόρμες σε υπέροχα μοντέρνα χρώματα. Για το σχολείο, για τα σπορ, για το σπίτι. Για ολόκληρη την οικογένεια. Και το σπουδαιότερο. Διαλέγετε εσείς το χρώμα και το σχέδιο που προτιμάτε. Περιοδικό Τηλέραμα. Πάντα κοντά στους νέους. Η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών στον Sky. Δείτε λεπτό προς λεπτό την αναμέτρηση Σιμίτη Εύερτ και πάρτε θέση. Ψηφίστε ζωντανά για αυτόν που κερδίζει τις εντυπώσεις. Κορυφαίοι πολιτικοί, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, απλοί πολίτες σχολιάζουν και συζητούν με το Μανώλη Καψή. Πάρτε θέση στον Sky απόψε στις 9 το βράδυ. Where are you from? Italy. Italia. Dove? Scusate, potete dirmi il favore come andare per Ammonia? Città scolastica? Sì, città scolastica. Le facciamo parlare le ragazze? Ma in greco non siamo capaci, Chi, io? No, noi. Tu non sei capace, io sono capace io in italiano, capito? Ah. Che facciamo, dimmi. Για το άκου να δεις. Τι ξέρουν για το άκου να δεις, να μας πούν δύο καλά λόγια. Το άκου να δεις, ρώτα τους και θα καταλάβουν. Άκου να δεις την εκπομπή. Εκπομπή, ναι, στην τηλεόραση. Ιταλία. Και αν ξέρουν κάτι, ρώτα τους. Και ενώ να τρασμισιόν η τηλεβιζιόν και σχιάμα guarda vedere. Da noi. Da voi, da voi. Guarda vedere. Guarda vedere. Questa televisione greca, Greca. Bene, bene. Sky. Bene. Πείτε bene, bene. Bene. Bene cosa? Bene. 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 Grazie. Grazie. Prego. Grazie, prego. Πάντα έτσι είναι Ιταλία. Grazie, prego. Συνοηθήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακού να δεις και στην Ιταλία τώρα. Και στην Ιταλία, να συνεχίσουμε όμως που είχαμε μείνει στα ανέκδοτα. Είπες που πριν να προβληματίσει, είναι ένα ανέκδοτο το οποίο μου αρέσει γιατί χαρακτηρίζει τον Έλληνα πάρα πολύ, δηλαδή σαν νοοτροπία και σαν σκέψη. Είναι λέει οι Αμερικάνοι οι οποίοι θέλουν να στείλουν ένα διαστημόπλιο στο πύραυλο, ξέρω εγώ, στο διάστημα, αλλά δεν ξέρουν αν θα γυρίσει ποτέ, αν δεν επιστραφεί. Και έχουν διαλέξει τρεις για να το στείλουν. Έναν Έλληνα, έναν Γερμανό και έναν Γάλλο. Πηγαίνουν λοιπόν για να συζητήσουν τα οικονομικά. Τι θέλει, λέει, μπαίνει ο Γάλλος μέσα, λέει, τι θέλεις, ο Γερμανός, μπαίνει ο Γερμανός πρώτος, λέει, θέλω 2 εκατομμύρια δολάρια. Λέει, γιατί, ένα για μένα και ένα για τη γυναίκα μου, λέει, αν δεν γυρίσω, ας πούμε. Μπαίνει μέσα ο Γάλλος, λέει, παιδιά, λέει, εγώ θέλω 3 εκατομμύρια, λέει, γιατί 3, λέει, ένα για μένα, ένα για τη γυναίκα μου, αν δεν γυρίσω, και επειδή έχω και μια κομμενίτσα, δηλαδή, μην την αφήσω, λέει, για αυτή έτσι έκρετη, και 1 εκατομμύριο και γι' αυτό, μάλιστα. Βγαίνω, συζητάνε,
τα ακούει ο ένας, μπαίνει μέσα. Λέει, εγώ θέλω 4 εκατομμύρια δολάρια. Λέει, γιατί 4 εσύ. Λοιπόν, ένα για μένα, ένα για σένα που θα μου δώσει τη δουλειά και δύο στο μαλάκα το Γερμανό για να πετάξει. Αυτό μας κάνει. Δεν πιστεύω και εσύ κύριε, έτσι θα πρέπει να τελειώσουμε. Δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Ένα για μένα, ένα για σένα. Θα μου δώσει τη δουλειά όπως πρόσεξε. Η μίζα που λέγαμε πριν. Ναι, αλλά είναι σωστή η εξήγηση αυτή. Ναι, αν το καλοσχεδίσεις, ναι. Δεν είναι. Μια φιλοσοφία ενός λαού ολόκληρη, έτσι. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι φτάσαμε προς το τέλος αυτής της εκπομπής, αφού πέρασαμε από πολλά στάδια, από ήλιο, από βροχή. Από βροχή, ξανά ήλιο τώρα. Μια φωτιά μας σώζει. Νομίζω ότι μια φωτιά. Ξύλο να χτυπάμε εδώ πέρα το μόνο μας. Να στείλουμε και το κοινωνικό μας μήνυμα επίσης. Ναι. Να πούμε ότι δεν πρέπει να πετάνε κάτω σκουπιδάκια στα δάση. Ναι. Γιατί εδώ πέρα... Και μόλις το πούμε, μην πετάτε τα σκουπιδάκια στα δάση. Όλοι από τα παράθυρα. Εσείς θα το κτηρίσετε. Τι να σου πω δηλαδή. Απάντητο. Πού θες να πάμε, σε ποια περιοχή θες να κάνουμε το φινάλε από τις περιοχές που είδαμε. Κεσαριανή, Πουτιμολνίας... Κεσαριανή. Πες... Είναι από τις περιοχές που κατά... προσπαθεί ακόμα να κρατήσει το χρώμα της. Mm-hmm. Πες οδός Γερανίου. Καλό, ναι. Αλλά μ' αρέσει η Κεσαριανή, αλλά θα ήθελα την οδός Γερανίου. Την οδός Γερανίου. Γερανίου, όχι απεραγή από εκεί και όλα. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα. Από εδώ θα κάνουμε τον επίλογο της εκπομπής μας με τη Μαρία με τα φοβερά μαλλιά και τον Κέλ με το φοβερό μπαστούνάκι. Πού είναι το μπαστούνάκι? Πάει, το έχει πάρει κόρη, δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν, τι θα θέλατε να πούμε στους τηλεθεατές μας για κλείσιμο αυτής της εκπομπής? Να περάσουν καλά αυτό το καλοκαίρι, να μην οδηγάνε σιγά σιγά και να μην κάσουν πολύ στο ήλιο, για να μην γίνουν σαν εμένα. Όπως έχουν τον ήλιο, μπράβο. Τι να σου πω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι που ήρθατε από το εκπομπή και σας αγαπάμε πάρα πολύ. Και τι θέλω να πω, το τελευταίο, περαστικά το αγαπημένη κοπέλα που σ' αγαπάω πάρα πολύ, το Αγίκη Τζουμπουκλάκη. Την Αγίκη Τζουμπουκλάκη. Ναι, περαστικά της. Να, να είμαστε όλα κοντά, να είμαστε όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ποιο τραγουδάκι θα ήθελες να πεις στους τηλεθεατές μας? Το Καράς. Καράς. Μ' αρέσει πάρα πολύ τα τραγούδια τα Καράς και λατρεύω. Μας είπες και η Ήρετα Σιγελάριο της αρέσει πολύ. Ναι, αλλά το Καράς είναι πρώτα. Καράς, ποιο τραγούδι του Καρά? Πολλά, δεν μπορώ να τραγουδήσω. Πες μας ένα της Ρίτας, αυτό που μας είπες πριν. Τι? Πες μας ένα της Ρίτας Σιγελάριο, αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος αυτός. Κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε από τη Μαρία, αυτός ο άνθρωπος αυτός. Αυτός ο άνθρωπος αυτός ήταν ο άλλο με αυτός και δεν μιλάει σε κανένα. Κλαίει για μένα. Κλαίει για μένα. Αυτός ο άνθρωπος αυτός ήταν ο άλλος με αυτός. Ήταν το άλλο το μισό από κορμί μου. Αυτός ο άνθρωπος αυτός ήταν ο άλλος με αυτός. Ένα χειροκρότημα, κυρίες και κύριοι. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.